Να καθίσουμε. Έχουμε εκλεκτή συντροφιά και θέλω να καλωσορίσω και να καλημερίσω από κοντά γιατί πρώτη φορά τα λέμε διαζώσεις την κυρία Δημογλίδου. Καλημέρα, κυρία Δημογλίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Θα ξανακαλωσορίσω την Άννα. Γεια σου, Άννα. Τι κάνει. Καλημέρα. Και τον κύριο Ζαμπούκα. Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Αντρέα. Πολύ καλά. Κοντεύει και η γιορτή σας σε λίγο, ε. Ναι, ναι, 30 Νοεμβρίου. 30 Νοεμβρίου. Μετά η γένεια του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Την αλήθεια μέρα. Το λες. Βέβαια, τότε δεν είπαν ότι. Θα πας. Μπορεί, ναι, δεν μπορεί. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε και μέσω Skype τον αγαπημένο μας φίλο, τον κύριο Θάνο Ασκητή. Έχω δύο κεφαλονίδες στη σειρά, ο κύριος Ποταμιάνος, ο κύριος Ασκητής. Κεφαλονιά κρατέα, κύριε Ασκητή, τι κάνετε, καλή σας μέρα. Και νησί, εγώ παρακαλώ, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Και νησί Λευκάδα, εσύ. Μισή κεφαλονίδα. Μαμά κεφαλονίδα. Α, παρδόν, δεν το ήξερα. Μισή. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν. Άρα το Ιόνιο κυριαρχεί. Αυτό το ζητούμενο. Έτσι, σωστά, σωστά το λέτε. Λοιπόν, πείτε μου από το κοντρόλ αν έχουμε τη σύνδεσή μας με τη Νέα Κύο. Ωραία. Λοιπόν, θα έχετε δει, φίλες και φίλοι, αυτό το τροχαίο το αδιανόητο με τα 170 χιλιόμετρα που κάποιοι Ρωμά, και θα πω και δεν θα βαρεθώ να λέω, ότι υπάρχουν Ρωμά εξαίρετοι, υπέροχοι οικογενειάρχες και υπάρχουν και Ρωμά οι οποίοι δημιουργούν απίστευτα προβλήματα με πολύ ακραία εγκληματικότητα ή με περιστατικά σαν γι' αυτό. 170 χιλιόμετρα το κοντέρ του αυτοκινήτου που σκόρπισε το θάνατο. Σκότωσε μια 37χρονη γυναίκα, μάνα δύο παιδιών, πήγαινε στη δουλειά της με 60 χιλιόμετρα, έπεσε πάνω της και τη διέλυσε. Αυτή την κοπέλα, την Άντια. Πίσω από το αυτοκίνητό της ένας άλλος άντρας τραυματίστηκε, ευτυχώς. Ο άνθρωπος του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και είναι καλά. Ο άνθρωπος που οδηγούσε το αυτοκίνητο και ο συνοδηγός του νοσηλεύονται και προξένησαν αυτό το κακό. Θέλω να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας την κυρία Στέλλα Αγγελοπούλου. Μισό λεπτάκι να βρω και τον άλλο μας καλεσμένο. Και τον κύριο Νίκο Σαριγιάννη, είναι και οι δύο κάτοικοι Νέας Κύου. Τους βλέπουμε, τους καλημερίζουμε. Καλημέρα, κυρία Αγγελοπούλου. Καλημέρα, κύριε Σαριγιάννη. Ευχαριστούμε καλημέρα πολύ. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, σας έχω ακούσει αυτές τις ημέρες που μιλάτε και περιγράφετε μία συνθήκη την οποία αν δεν τη ζει κάποιος δεν μπορεί να την καταλάβει. Το χειρότερο αυτής της συνθήκης είναι αυτό που είδαμε. Ότι έφυγε αυτή η γυναίκα διαλυμένη στο αυτοκίνητό της από αυτόν που έτρεχε με 170 χιλιόμετρα. Θέλω να σας ρωτήσω πότε πρώτα-πρώτα ποια ήταν αυτή η γυναίκα, αυτή η μάνα που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Κυρία Αγγελοπούλου, ποια ήταν αυτή η κοπέλα. Καλημέρα και πάλι. Καλή σας μέρα. Αυτή η κοπέλα ήταν μια μητέρα δύο παιδιών, κάτοικος της Νέας Κύου, μια πολίτης ενεργή για το χωριό μας εδώ πέρα. Τι άλλο να σας πω. Που πήγαινε στη δουλειά της εκείνη την ώρα, φαντάζομαι. Πήγαινε στη δουλειά εκείνη την ώρα, ναι. Εννοείται ότι πήγαινε στη δουλειά της, είχε πάρει τα παιδιά, τα άφησε και πήγε για δουλειά. Καλά και δεν ήταν και τα παιδάκια μέσα. Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά μαζί της. Θέλω να μου πείτε τι αντιμετωπίζετε για να δούμε κι εμείς, πέραν του γεγονότος που καταγράφουμε του τραγικού, της απώλειας ενός νέου ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε την κυρία Δημογλίδου, είναι εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε την κυρία Κανδύλη, είναι δικαστική συντάκτρια. Τι πρέπει να γίνει για να μην ζείτε αυτά που ζείτε. Τι αντιμετωπίζετε. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Όπως είπατε, να ξεκαθαρίσουμε κι εμείς ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι Ρωμά. Υπάρχουν καλοί, υπάρχουν και αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα. Εδώ στην περιοχή μας, όπως και πάλι είπατε, εάν κάποιος δεν το ζήσει, δεν το καταλαβαίνει. Είναι γνωστά τα άτομα τα οποία δημιουργούν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι καθημερινό και χρόνιο. Είναι όλα, κυρία Στέλλα, αν μου επιτρέπετε, είναι και γράφεται έγκλημα τώρα. Εκεί τη μέρα που έφυγε αυτό το κορίτσι. Μάλιστα. Από τη ζωή με τον τρόπο έγκλημα, που έφυγε. Έγκλημα, όχι δυστύχημα. Γιατί όταν επιλέγεις, όταν τρέχεις με 200 ή όταν σηκώνεσαι και πας και βάζεις κόντρες, ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις ποια είναι η συνέπεια. Δεν είναι ότι απλά έτυχε κάτι την ώρα που οδηγούσε σε ένα λάθος ανθρώπινο και έκανε τη ζημιά. Αυτό δεν είναι λάθος. Δεν το συζητάμε. Είσαι συνειδητοποιημένος. Είναι σαν να έχεις ένα όπλο στα χέρια σου. Το αμάξι. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια σου με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς αυτό, όπως λέτε. Πώς θα μπορούσε. Και δυστυχώς αυτό το όπλο το χρησιμοποιούν καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι. Καθημερινά πηγαίνουν με αυτή την ταχύτητα. Οδηγούν ανήλικα με αυτή την ταχύτητα. Αμέ, έχουν σημεία με τα οποία βάζουν κόντρες. Όλοι το ξέρουμε εδώ στην περιοχή. Αυτός ο δρόμος είναι κάποιος κεντρικός δρόμος, κυρία Στέλλα. Πού είναι αυτός ο δρόμος? Είναι κεντρικός, κεντρικός είναι. Είναι η παραλιακή που είναι ένα πλοίο. Φανάρι υπάρχει, σαμαράκια υπάρχουν? Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Μισό λεπτάκι. Κυρία Δημογλίδου, όταν γίνεται κάτι πολύ κακό, πέφτουμε όλα τα κανάλια, ασχολούμαστε, το αναδεικνύουμε και μετά συνήθως δεν το ξεχνάμε κιόλας. Αυτοί οι άνθρωποι ζώντας αυτή την καθημερινότητα πρέπει να βοηθηθούν κάπως.
Κυρία Μαυραγάνη, τι πρέπει να γίνει? Έχουν δίκιο οι κάτοικοι, έχουν απόλυτο δίκιο οι κάτοικοι γενικότερα που βρίσκονται κοντά σε καταβλισμούς. Και αυτό στην ελληνική αστυνομία εμείς το έχουμε διαπιστώσει. Για μας δεν υπάρχει σήμερα η Νέα Κύος. Γίνονται επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αν σας πω νούμερα από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα για τις συλλήψεις, για τις προσαγωγές, για τους ελέγχους αυτών των ανθρώπων, ακινητοποιήσεις οχημάτων, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, όχι όλοι, το ξεκαθαρίζω και εγώ, υπάρχουν πολλοί που ανήκουν στην κοινότητα των Ρωμά, οι οποίοι ακολουθούν κανονικά τη ζωή που ακολουθούν οι υπόλοιποι πολίτες και δεν μας δημιουργούν προβλήματα, ούτε στην αστυνομία, ούτε στους συμπολίτες τους. Όμως υπάρχουν και αρκετοί παραβατικοί, ακινητοποιούνται τα οχήματά τους επειδή ακριβώς δεν διαθέτουν την άδεια ικανότητας οδήγησης. Είναι μια τακτική που ακολουθούμε για να μπορέσουμε να σταματούμε και τη δράση τους. Συλλαμβάνονται, οδηγούνται κανονικά στα δικαστήρια. Άλλοι φυλακίζονται και άλλοι όχι. Δεν μπορούν κάποιοι άνθρωποι για όλα τα δικήματα να φυλακίζονται και το καταλαβαίνετε απόλυτα αυτό. Και νομίζω ότι και οι κάτοικοι το βλέπουν ότι η αστυνομία βρίσκεται εκεί, όμως δεν μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς τον καταβλισμό κάπου αλλού. Όπως επίσης οι άνθρωποι αυτοί κάπου πρέπει να μείνουν. Το καταλαβαίνετε απόλυτα. Να ρωτήσω κάτι. Ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, η ιεραρχία της τοπικής κοινωνίας εκεί συνεργάζεται μαζί σας, συνεργάζεται με την αστυνομία για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, ή μήπως έχουν κάποια κάλυψη από την τοπική αυτοδιοίκηση? Κύριε Δημοβλίδου, ρωτάς, Αντρέα. Ναι. Σε αυτές τις περιοχές που υπάρχει, πρόβλημα με καταβλισμούς, η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με την αστυνομία τις περισσότερες φορές, όπως και συνεργεία του ΔΔΕ, γιατί έχουμε δει και πολλές φορές ότι πραγματοποιούνται ρευματοκλοπές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δράση γίνεται από κοινού και με τη Δημοτική Αρχή και με συνεργεία του ΔΔΕ για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τη δράση αυτών των ανθρώπων. Όμως ξαναλέω, καταλαβαίνετε ότι όπου υπάρχουν καταβλισμοί δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους. Ούτε μπορούν όλοι οι άνθρωποι αυτοί να φυλακιστούν. Είναι γιατί να υπάρχουν καταβλισμοί. Γιατί έχει επιχειρηθεί, Αντρέα μου, κατά καιρούς και το θυμάσαι και πολύ παλιότερα που ήμασταν παιδιά, να δοθούν σπίτια και κάποια στιγμή επανήλθαν σε κάποια τέτοια λογική. Μα, τώρα ξέρω το φαινόμενο και στην Καρδίτσα που είναι. Θέλω τη συμβολή λίγο και του κυρίου Ασκητή εδώ πέρα, διότι η κυρία Ασκητή, μιλώντας για μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και στην Κεφαλονιά υπάρχουν και σε άλλα μέρη υπάρχουν. Παρακαλώ να δούμε λίγο κάπως τον κύριο Ασκητή. Θέλω να μου πείτε, δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα. Και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε για να είμαστε ισορροπημένοι απέναντι στους ανθρώπους που νιώθουν αδικημένοι τώρα, γιατί είναι Ρωμά και δεν είναι όλοι έτσι. Αυτοί όμως που έχουν πρόβλημα, που γράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο, όπως λέει η κυρία Στέλλα, μένουν από απουσίες και δεν τα παίρνουν και δεν τα σταματάνε για να μην χάσουν τα επιδόματα που έβαλε αυτό σαν κόφτη η κυβέρνηση. Τι πρέπει να κάνει η ελληνική κοινωνία για να βοηθήσει την κυρία Στέλλα, τον κύριο Σαριγιάννη, που ζουν το πρόβλημα, τα παιδιά τους είναι εκεί, ζουν το πρόβλημα, που χάνονται άνθρωποι. Και δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι η σωστή προσέγγιση, τι πρέπει να κάνουμε? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα χρόνιο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα, το οποίο υπάρχει παντού, σε όλες τις κοινωνίες. Τα άτομα τα οποία δεν εντάσσονται σε ένα σύστημα, σε μια κοινωνική ομάδα, σε ένα περιβάλλον. Γιατί δεν εντάσσονται όμως, γιατί όσο νόμως σας διακόπτω, θέλουνε? Αν κάνει προσπάθεια η ελληνική κοινωνία και δεν θέλουν ή δεν θέλουν. Πρώτα δεν θέλει το κράτος να τους εντάξει και μετά δεν θέλουν αυτοί. Έτσι. Εγώ συμφωνήσω ότι και η πολιτεία δεν έχει κάνει ό,τι πρέπει για να εντάξει αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Ναι. Και δείτε και πολλοί από εμάς πώς τους αντιμετωπίζουν. Σωστά. Και όσον αφορά στο θέμα της εργασίας, όταν πάνε για εργασία, ή πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο σχολείο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μεγάλη. Και η κουλτούρα που φέρνει τον πολιτισμό. Πελάτη, κυρία Σκητή, έχει το λόγο. Να πω κάτι. Ένα δευτερόλεπτο. Και η κουλτούρα που βγαίνει μέσα από αυτή την διαχρονική κατάσταση των Ρωμά γοητεύει αρκετά κομμάτια της υπόλοιπης κοινωνίας. Και αυτό είναι λίγο περίεργο. Ναι, δηλαδή, κυρία Σκητή. Όλα αυτά που λέγονται είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι μια κοινωνία είναι πολυπρόσωπη, πολυπαραγωγική και δεν είναι εύκολο πάντα να απορροφά τα κύτταρά της σε μια ομοιοσύσταση. Οι δρόμοι είναι δύο. Η μία είναι να εκπαιδεύσουμε περισσότερο αυτή την κοινωνική ομάδα που διαφοροποιείται και να την εντάσσουμε στην πραγματική ομάδα που είναι όλοι μας, που ζούμε, σαν ένα χωριό, σε μια μικρή πόλη, σε μια μεγαλύτερη κοινωνική έλευση. Και από την άλλη είναι να έχουμε περισσότερη αστυνόμευση. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο παραβάτης δεν έχει χρώμα, δεν έχει φυλή, δεν έχει ταυτότητα και όνομα. Είναι αυτός ο οποίος θέλει να διαφοροποιείται, να αντιδρά και έχει ή συναισθηματική ανοριμότητα ή έχει μια παραβατικότητα αντιδραστικού χαρακτήρα. Εάν λοιπόν βάλουμε κάμερες, κάτι που το λέμε πολλά χρόνια και νομίζω ότι σήμερα θα γίνει πραγματικότητα, ότι όσο υπάρχει ο νόμος, ο οποίος εποπτεύει, τιμωρεί παραδειγματικά. Να ξέρετε ότι και στην ψυχιατρική η έννοια της τιμωρίας είναι χαρακτηριστικό κριτήριο της συμμόρφωσης. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ανθρώπους ατιμόρυτους. Θεωρείτε, κυρία Σκητή, ότι χαρίζονται
οι αρχές. Πιστεύω ότι πολλές φορές κολλησιεργεί ο νόμος στην ταχύτητα επέλευσης της ποινής. Mm-hmm. Και πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε όλοι συγκροτημένοι προς την πλευρά ότι η ποινή μπορεί να μην έχει πάντα το νόημα της διόρθωσης, έχει το νόημα της συμμόρφωσης των επόμενων που θα δημιουργήσουν τέτοια προβλήματα. Μάλιστα. Και ως προς την κοινωνική σύσταση, η έννοια της ψυχολογικής προσέγγισης είναι πολλαπλή. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αισθανθούν ότι ανήκουν μες στην ομάδα, γιατί καμιά φορά και εμείς τους αποκλείουμε, τους απομονώνουμε και δημιουργούμε ένα κλίμα αντίδρασης προς αυτή την ομάδα που θεωρεί πια ότι αντιδρά προς εμάς. Mm-hmm. Άρα γίνεται μια συνεχής ρήξη των κοινωνικών δομών. Και πολλές φορές χρησιμοποιούνται, κυρία Σκητή, χρονική. Και από πολιτικούς για ψηφοθερικούς λόγους γίνονται και μετακινήσεις. Γίνονται... Όλα αυτά είναι συνηθέστερο φαινόμενο. Είναι το συνηθέστερο. Τώρα. Έτσι. Να φέρω ένα παράδειγμα πολύ εμφαντικό. Στους Οφάδες της Καρδίτσας χτίστηκε ολόκληρο χωριό. Ολόκληρο χωριό. Καινούργιο χωριό εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν γκρεμίστηκε ο καταβλισμός τους. Άρα έχουν το εξοχικό και το σπίτι στο χωριό τους. Γιατί δεν γκρεμίστηκε ο καταβλισμός? Η πολιτεία αυτά είναι, εύλογα ερωτήματα, γιατί είναι νοοτροπία ριζωμένη, ποτισμένη, που εδώ και τόσα χρόνια, και θέλω να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και τον κύριο Αναγνωστόπουλο, να πάμε λίγο και στα παιδιά και σε μια νέα εφαρμογή. Κυρία Δημογλίδου, πολλές φορές ο κόσμος παραπονιέται ότι καλούν και τους αστυνομικούς και ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι λίγο άβατο και δεν πάνε. Είδαμε βεβαίως, και να το πούμε μπράβο στην αστυνομία και εδώ στο Μενίδη, στη Φυλή, έχουν γίνει κάποιες επιχειρήσεις. Και γίνονται καθημερινά όπου υπάρχουν καταβλισμοί, κυρία Μαυραγάνη. Δεν περιμένουμε κάποια αφορμή για να μπουν οι αστυνομικοί σε ένα καταβλισμό. Δεν περιμένουν κάποια αφορμή. Και είναι λυπηρό που κάθε φορά που βρισκόμαστε σε ένα καταβλισμό υπάρχει έστω ένας άνθρωπος παραβατικός για να συλληφθεί. Και επειδή λέτε και για τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, όταν τα παιδιά των ανθρώπων αυτών μεγαλώνουν σε τέτοιες οικογένειες παραβατικές, έχουν ως παράδειγμα αυτό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό η πορεία να είναι αυτή και των παιδιών. Κυρία Στέλλα, και βλέπετε ότι η εκπαίδευση κουβέντα είναι καθοριστικό. Μία κουβέντα και από τον κύριο Σαριγιάννη, παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Σαριγιάννη, σε εσάς έρχομαι ναι, για να το κλείσουμε προς το παρόν, γιατί δεν κλείνει, θα επανέλθουμε. Ναι, κύριε Σαριγιάννη. Για να αναφέρω αυτά που λέει η κυρία Δημογλίδου και έχει μεγάλο δίκιο. Η αστυνομία είναι κάθε μέρα εδώ, έχουμε την καλύτερη συνεργασία με την αστυνομία, τον αστυνομικό διευθυντή. Αλλά είναι δώρον άδωρον. Γιατί? Συλλαμβάνουν αυτούς, τους πάνε στο δικαστήριο και ο εισαγγελέας και οι δικαστικές αρχές τους αφήνουν ελεύθερους μέχρι να συμπληρώσουν το ποσό των 110.000 ως κλοπημαία και κάποια χρόνια να πάει φυλακή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δίκιο. Δεν μπορεί να γίνει. Μα καταρχάς υπάρχει ο νόμος, θα επιστρέφεις κάτι που έκλεψες, δεν είναι έτσι. Επιστρέφεις κάτι και αφήνεις ελεύθερο. Όταν θα αλλάξει, θα σωθούμε κι εμείς. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε ο κύριος για την Καρδίτσα, τα σπίτια που υποτίθεται ότι έχουν εδώ και οι παράγκες είναι όλα αυθαίρετα. Έχω στο χέρι μου χαρτί με 30 αυθαίρετα από το 2020. Είναι αρμόδια η αποκεντρωμένη διοίκηση, η περιφέρεια Πελοποννήσου να τα γκρεμίσει. Και θα σας πω το εξής ωραίο. Αυτά τα 4 χρόνια λοιπόν σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου έχει γκρεμιστεί ένα αυθαίρετο. Αν αυτό σας καλύπτει που σας λέω και καλύπτει μας και τους ιδιώτες... Μας καλύπτει απόλυτα, κύριε Σαριγιάννη, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ ότι υπάρχει μια λογική χαϊδέματος. Και για ψηφοθερικούς λόγους... Είναι καθαρά ένα πελατειακό δίκτυο, όπως είναι τόσα πολλά στην Ελλάδα. Είναι τα ψηφαλάκια, είναι τα ψηφαλάκια μόνο. Κύριε Σαριγιάννη και κυρία Αγγελοπούλου, συλληπιτήρια για την κοπέλα που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι το θέμα δεν τελειώνει εδώ πέρα. Πρέπει να επανέλθουμε και άλλες φορές. Μακάρι να είναι η ευκαιρία για να λυθεί το ζήτημά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαριγιάννη, κυρία Αγγελοπούλου. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Εμείς ευχαριστούμε.